και δεν παίρνετε μια φόβα σε να πείτε, κύριοι, εμείς αναλαμβάνουμε την ηλιομική ευθύνη και ας φάξουν οι τρεις δομοί καθαροί. Συναγερμό και μάλιστα ηχηρό έκρουσαν εμπλεκόμενοι φορείς στη διάρκεια σύσκεψης στην περιφέρεια Κρήτης με Φωτοτυμπανόλη και με επίκεντρο την παράταση στο Λουκέτο στα σφαγεία του νησιού μέχρι τις 19 Αυγούστου που αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αν δεν ανοίξουν είναι σοβαρή καταστροφή για την Κρήτη. Είναι σοβαρότατη η καταστροφή. Με δύο κρούσματα τα οποία εισέχθησαν από τη Γαλλία αρνία εξευγενισμένης ράτσας, τα οποία σταθήκανε στη Λάρισα και ήρθαν εδώ. Και μόνο σε αυτές τις μονάδες έγινε η επιβεβαίωση ότι είναι πανόλη, όχι σε καμία άλλη μονάδα. Θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό. Καθιστώντας σαφές ότι ήδη έχει περάσει αρκετός χρόνος από τα πρώτα κρούσματα, χωρίς να εμφανιστεί κάποιο άλλο παρά τους εντατικούς ελέγχους, κτηνοτρόφοι και εμπλεκόμενοι με την υπόθεση ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες τα σφαγεία να ανοίξουν, καθώς τα προβλήματα, αν δεν γίνει αυτό, θα πολλαπλασιαστούν το επόμενο διάστημα. Είμαστε ένα βήμα μπροστά και κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν και από τη στιγμή που δεν έχουμε κρούσματα, νέα κρούσματα στην περιφέρεια Κρήτης, θέλουμε τα σφαγεία να ανοίξουν. Να ανοίξουν στις νομούς που δεν έχουν προβλήματα, με αυστηρά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα τα οποία θα ετοιμάσουν την ιατρή μας. Στη βάση της ανάγκης για διασφάλιση μάλιστα της κτηνοτροφίας από την Πανόλη, που είναι ο μεγαλύτερος και ουσιαστικότερος, όπως είπαν, στόχος, στην πρόταση στην οποία κατέληξαν να κάνουν προς το Υπουργείο από κοινού, είναι να ανοίξουν μεν τα σφαγεία, με ένα πρωτόκολλο όμως που θα δημιουργηθεί και που θα είναι πολύ συγκεκριμένο και πάντως ευθυγραμμισμένο με τις παρούσες ανάγκες. Το κομμάτι του 15 Αυγούστου για τα σφάγεια να διατεθούν στην αγορά την εγχώρια της Κρήτης και στην Αθήνα, έχει χαθεί το κομμάτι αυτό. Τελειώσαμε από εκεί. Ξανοίγουμε για το κομμάτι από τώρα και έπειτα. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι τα δείγματά μας 3, 4, 5, 6, 7 του μήνα είναι αρνητικά και αναμένουμε τα αποτελέσματα 2 ακόμα ημερών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος μικρών συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μύρων Χιλετζάκης επικέντρωσε στο πρόβλημα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, αναγορεύοντάς το σε ένα από τα κομβικότερα, εξηγώντας ότι χωρίς το κατάλληλο προσωπικό στις κομβικές υπηρεσίες, ο κίνδυνος για την κτηνοτροφία σε αυτή τη φάση είναι μεγάλος, παραπέμποντας ως παράδειγμα στη φυλοξήρα του 1977 που κατέστρεψε τον κρητικό αμπελώνα και ήταν, όπως τόνισε, παρόμοιας επικινδυνότητας κίνδυνος, χωρίς όμως τότε το πρόβλημα της υποστελέχωσης να απειλεί περαιτέρω τις καλλιέργειες και τους παραγωγούς. Πρέπει να αφήσουμε το κομμάτι της αμαρτωσυνίας και ο Υπουργός θα πρέπει να στελεχώσει άμεσα τις υπηρεσίες, άμεσα, και να μην κοιτάει να κάνει υπερωτήσεις, να παίρνουμε. Τι λεφτά θα πάρουμε από το σημείο, θα πάρουμε 150 ευρώ στο ζώο, 120 ή 200. Η πρόταση μέσα στις επόμενες ημέρες θα φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη να διευκρινίζει ότι πέραν όλων των άλλων και οι έλεγχοι στα λιμάνια, όπως και οι απολυμάνσεις φορτηγών, συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί και ακολουθείται ευλαβικά με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της Πανόλης. Δεν απαγορεύεται το γάλα. Το γάλα διανέμεται κανονικότατα από τις κτηνοτροφικές μονάδες με αυτοκίνητα των τυροκομείων στις μονάδες, στα τυροκομεία και τυροκομάτε. Οι κτηνοτρόφοι πάνε και αγοράζουν ζωοτροφές και ξαναγυρίζουν στο μαντρί. Πάνε από τη μια μάντρα στην άλλη. Δηλαδή δεν έγινε ένα lockdown, θεωρώ, για την Πανόλη, για τη κτηνοτροφία. Έγινε μόνο για το σφάγιο.